Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα ραδιοκύματα, την μαθηματική μοντελοποίηση μίας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης μας τη δίνει η τηλεπικοινωνιακή εξίσωση, καθώς βλέπουμε εδώ, η οποία συνδέει τις ιδιότητες του εκπομπού μαζί με τις ιδιότητες του καναλιού επικοινωνίας και τελειώνει στις ιδιότητες του δέκτη. Άρα μία ζεύξη έχει τον εκπομπό, το κανάλι και το δέκτη. Σε αυτή την εξίσωση έχουμε την ισχύ εκπομπής, το PTAFX. TAFX είναι από το Transmit. Μαζί με το κέρδος της κεραίας εκπομπής, το GTAFX. Σε αυτή την ισχύ, στην ουσία, υπάρχουν απώλειες λόγω διάδοσης, γιατί τα κύματα είναι σφαιρικά. Άρα λοιπόν μόνο ένα ποσοστό αυτής της ενέργειας φτάνει στο δέκτη. Και αυτές τις απώλειες τις χαρακτηρίζουμε με το L. Όταν το σήμα καταλήγει στην κεραία του δέκτη, προσπαθεί να ενισχυθεί όσο πιο πολύ γίνεται από το κέρδος της κεραίας λήψης, το GRX. RX είναι από το receive και καταλήγει στην ισχύ λήψης. Εδώ πέρα έχουμε και έναν όρο, την ευαισθησία του δέκτη, το οποίο σημαίνει ότι ποιο είναι αυτό το η στάθμη η οποία το σήμα πρέπει να είναι πιο μεγάλο από αυτή για να μπορέσει να ληφθεί ικανοποιητικά από το δέκτη. Για παράδειγμα, εάν η ευαισθησία είναι μείον 90 dBW και το σήμα που φτάνει στον ασύρματο είναι μείον 80 dBW, τότε το σήμα μπορεί να ληφθεί, γιατί το μείον 80 είναι πιο μεγάλο από το μείον 90. Εδώ πέρα, ας κάνουμε μία μικρή παρένθεση να εξηγήσουμε τα dBW και τα dBmW. Απλώς τα dBmW γράφονται ως dBm μικρό. Αυτός που το έφτιαξε αυτό ήθελε να μας μπερδέψει λίγο και δεν μας το έγραψε dBmW, απλώς το έκοψε σαν dBm. Άρα λοιπόν τα dBm χαρακτηρίζουν το mW και τα dBw χαρακτηρίζουν το W. Η σχέση που τα συνδέει είναι ότι το 1 dBm είναι 30 συν ό,τι ήταν το dBw. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα έχεις 0 dBw είναι συν 30 dBm. Το πρόσημο του dB είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν απαλήφεται στα θετικά dB. Το dB είτε έχει θετικό πρόσημο, είτε έχει αρνητικό πρόσημο, είτε έχει 0. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο μέρος της τηλεπικοινωνιακής εξίσωσης, το πρώτο μέρος της εισαγωγής στα ραδιοκύματα. Αυτό είναι το θεμέλιο, πρέπει να ξέρει κάποιος. Τώρα, δυστυχώς, υπάρχει κάποιος θόρυβος που χαμηλώνει, ελαχιστοποιεί την ευαισθησία του δέκτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο προηγούμενο παράδειγμα, άμα είχαμε την ευαισθησία του δέκτη μείον 90 και λέγαμε ότι αυτό είναι χωρίς καθόλου απολύτως θόρυβο, τώρα έρχεται κάποιος θόρυβος και χαμηλώνει αυτή την ευαισθησία. Και αν την έκανε, για παράδειγμα, μείον 70 και μάλιστα το σήμα μας ήταν μείον 80, δεν θα μπορούσε να ληφθεί πια. Άρα λοιπόν, ο θόρυβος, εξετάζουμε το θόρυβο, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, υπάρχει πάντα. Και αυτό συμβαίνει επειδή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξάρτημα πάνω από το απόλυτο 0,
θα έχει μέσα τα άτομα του και τα μόρια του που θα συγκρούνται μεταξύ τους και με αποτέλεσμα να φτιάχνουν μια τυχαία ενέργεια και αυτή η ενέργεια είναι ο θόρυβος. Ο θόρυβος χωρίζεται σε δύο μέρη, στον θερμικό θόρυβο, ο οποίος είναι μέσα στα ηλεκτρονικά του δέκτη, και το θόρυβο από το κανάλι της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν έχουμε πρώτον το θερμικό θόρυβο, ο οποίος αποτελείται από τη σταθερά του Boltzmann, συν τη θερμοκρασία δωματίου που βρίσκεται ο δέκτης, το TAF, συν το β. Το β είναι το εύρος ζώνης του δέκτη. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα έχεις FM, άμα ακούς FM, το εύρος ζώνης είναι από τα 108 MHz ως τα 88 MHz. Αν αφαιρέσεις 108-88, θα βρεις το εύρος ζώνης, για παράδειγμα. Το NF είναι το noise factor, ο παράγοντας θορύβου. Αυτός είναι ο θόρυβος που προέρχεται από οποιοσδήποτε άλλους ενισχυτές που έχει ο δέκτης. Άρα λοιπόν έχουμε τους τέσσερις πρώτους όρους να ανήκουν στα ηλεκτρονικά του δέκτη, αλλά τους τρεις πρώτους μόνο να είναι ο θερμικός θόρυβος. Και επίσης κάνουμε και κάτι έξυπνο, προσθέτουμε άλλο έναν όρο, ο οποίος είναι ο θόρυβος που προέρχεται από το κανάλι. Επειδή ο θερμικός θόρυβος και το noise factor μαζί μοιάζουν πάρα πολύ με το λευκό θόρυβο, και το θόρυβος από το κανάλι επικοινωνίας είναι λευκός θόρυβος, άρα λοιπόν αυτά ο δέκτης δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει, τα θεωρεί ότι είναι όλα λευκός θόρυβος και τα δέχεται μέσα. Το mode το χρησιμοποιούμε από το modulation, δηλαδή λέμε ανάλογα με το τι διαμόρφωση χρησιμοποιείς, πόσο χειρότερη γίνεται η ευαισθησία. Περισσότερα η διαμόρφωση σε λίγο. Τώρα, αντί να χρησιμοποιούμε την ευαισθησία του δέκτη για να δείξουμε πόσο καλή είναι η λήψη, μπορούμε καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε το SNR. Καλύτερα ανάλογος, ξέρω εγώ, αλλά βασικά χρησιμοποιούμε το SNR. Το SNR είναι ο σηματοθορυβικός λόγος, δηλαδή ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο, πάντοτε σε decibel, καθώς βλέπουμε είναι η ισχύς λήψης που είχαμε πάνω από την τηλεπικοινωνία και η εξίσωση, πάντα σε decibel μείον τον συνολικό θόρυβο, τον E total. Αυτό αν είναι θετικό, τότε σημαίνει ότι έχουμε καλή λήψη. Εάν κάνουμε και τα μαθηματικά του E total, θα δούμε ότι βγαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις, μήπως περισσότερες, σαν μείον. Άρα έχουμε μείον το PRX, μείον το μείον του νη total που θα γίνει συν, και βλέπουμε αναλόγως αν θα βγει το SNR θετικό, 0 ή αρνητικό. Πάντως θετικό SNR σημαίνει ότι η λήψη είναι καλή. Έτσι, άρα το γιατί κάναμε όλη αυτή την ιστορία με την τηλεπικοινωνία και εξίσωση και το θόρυβο κτλ. Και το SNR κτλ. Γιατί το SNR μας δίνει την ποιότητα της εκπομπής λήψης. Έτσι το χρησιμοποιούμε για την ποιότητα της εκπομπής λήψης. Και σε λίγο διαμόρφωση.